Γεια σας φίλες και φίλοι των Comics. Καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο. Σήμερα θα συνεχίσουμε λίγο κάποια από τα τεύχη που είχαμε δείξει στο προηγούμενο βίντεο, τις επιδιορθώσεις που κάναμε. Θα τα δούμε πιο αναλυτικά σήμερα, ξεκινώντας με το κλασικό Disney, το νούμερο 8, το οποίο είναι και το παλαιότερο της συλλογής μας. Τα συγκεκριμένα τεύχη, τα κλασικά Disney, είναι πάρα πολύ σπάνια και πάρα πολύ ακριβά. Βλέπετε πως έχει γίνει. Είναι σαν καινούριο, σε πολύ καλή κατάσταση. Έχει περίπου 200 σελίδες το τεύχος. Βλέπουμε λίγο εδώ τη ράχη όλα. Είναι κομπλέ. Και ένα άλλο τεύχος που είχαμε δείξει ήταν το μικρά κλασικά από πάνω νούμερο 5, το οποίο είναι και αυτό εξίσου σπάνιο, όχι τόσο πολύ, και περιέχει μέσα κάποια από τα πρώτα νούμερα του Popeye, το νούμερο 2, το νούμερο 8 και το νούμερο 9, τα οποία τα έχουμε και ξεχωριστά, μεμονωμένα δηλαδή, τα κανονικά τα τεύχη. Βλέπουμε ότι βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Έλειπε το εξώφυλλό του, το βάλαμε εμείς. Έχει γίνει πάρα πολύ καλό. Βλέπουμε τα πολύ ωραία χρώματα που είχαν τα πρώτα τεύχη του Popeye, τις ιταλικές ιστορίες τις πρώτες. Η συγκεκριμένη ιστορία του νούμερο 2 είναι η πρώτη που δημοσιεύτηκε σε Popeye ιταλικό. Βλέπουμε εδώ και κάποια Mickey Mouse 700. Αυτά εδώ είναι λοιπόν τα νέα αποκτήματά μας. Πρώτη φορά τα δείχνουμε σε κάποιο βίντεο. Δράχμες 9. Κυκλοφόρησαν γύρω στα τέλη του 1970. Αυτό εδώ είναι ένα στόμα στη ραμόλα, το νούμερο 9, που έχει πολλά τεύχη μέσα. Ένας ωραίος τόμος, 260 σελίδες βλέπουμε. Κυράχι εδώ. Το επόμενο τεύχος που θα δούμε είναι πάλι τη ραμόλα και είναι συγκεκριμένα το νούμερο 377. Είναι ένα 300. Είναι το 1977. Τίποτα το ιδιαίτερο από ιστορίες. Τώρα συνεχίζουμε με δύο Popeye. Το συγκεκριμένο το νούμερο 181. Είναι και αυτό το παλιό, του 1976, πιο παλιό από τη ραμόλα. Βλέπουμε το πόσο ωραίο εσωτερικό, το πόσο... Βλέπουμε και εδώ μια ιστορία Bud Seidendorf, μια Αμερικάνικη, γιατί σε αυτά τα τεύχη τα 100 και τα 200 συνήθιζαν και βάζανε μερικές ιστορίες αμερικάνικες και όχι μόνο ιταλικές. Βλέπουμε την μεγάλη διαφορά ποιότητας σε σχέση με τα τυραμόλα που είχαν τα Popeye τότε. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σπάνιο Popeye, το νούμερο 5 συγκεκριμένα, το οποίο το έχουμε επιδιορθώσει εμείς, δεν έχουμε κάνει βίντεο επιδιορθώσεις με αυτό. Είναι από τα πρώτα νούμερα, όχι όμως και το παλαιότερο που έχουμε. Το παλαιότερο είναι το νούμερο 2, το οποίο το έχω πει σε άλλα βίντεο, και θα ακολουθήσει βίντεο με αυτό που θα το δείχνουμε, το 2, το 3 και άλλα νούμερα, όπως και το 8 για παράδειγμα. Βλέπουμε και αυτά τα πολύ ωραία χρώματα, γλάσσια ανώτερα από το 3 μόλα. Τώρα πάλι Popeye έχουμε, αλλά αυτό είναι τόμος. Είναι το νούμερο 7, δηλαδή δύο τεύχη μετά από το 5 που δείξαμε πριν. Αυτό δεν το έχουμε επιδιορθώσει καθόλου. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Βλέπουμε συλλεκτικό στόμος Popeye, που περιέχει μέσα κάποια από τα πρώτα νούμερα και αυτό. Γύρω στο νούμερο 20, στο νούμερο 15, τέτοια τεύχη περιέχει μέσα ο τόμος. Χωρίς εξώφυλλα τα τεύχη όπως βλέπετε. Σελίδες 200.
και 20 δραχμές κόστιζε τότε. Τώρα έχουμε ένα σπάνιο και σχετικό σεραφίνο, το νούμερο 38, ένα από τα παλαιότερα της συλλογής μας, είναι τα λεγόμενα κόκκινα τέφη, του 1970, 8 Απριλίου. Ωραίο το εσωτερικό του, έχει ωραία χρώματα, πιο καλά από το τριόμολο που ήταν πριν. Διαφήμιση Super Serafino, το πρώτο τέφος. Και τώρα πάμε με δύο Mickey Mouse συνεχόμενα τέφη, το 617 και το 618, τα οποία και τα δύο είναι επιδιορθωμένα από μας. Βλέπουμε και αυτό έχει ωραία χρώματα. Κυκλοφόρησε το 1978 και τα συγκεκριμένα, από όσο γνωρίζω, είναι πολύ σπάνια λόγω του παιχνιδιού που έχουν στο τέφος. Αυτό τα κάνει σπάνια. Και τώρα πάμε με τρία, βασικά τρία επιδιορθωμένα Γέλιο και Χαρά από τα πρώτα νούμερα. Αυτό εδώ είναι το νούμερο 23, πολύ συλλεκτικό και αυτό, του 1954. Αυτό εδώ είναι το νούμερο 15, μικρή Λουλού. Βλέπουμε την κατάστασή του εδώ. Νούμερο 15, δράχμες 3. Και έχουμε και ένα Γέλιο και Χαρά Disney, το νούμερο 27. Βλέπουμε και εδώ το πιστόφυλλο. Πολύ ωραίο τεύχος. Το συγκεκριμένο τεύχος έχει και ένα από τα αγαπημένα με εξώφυλλα του Γέλιο και Χαρά. Και τέλος, από τα νέα μας αποκτήματα, αυτό εδώ είναι το Grande Tiramola, το πρώτο μας Grande Tiramola. Είναι μια πάρα πολύ σπάνια σειρά και δεν υπάρχουν πολλά τεύχη. Είχαν κυκλοφορήσει συγκεκριμένα μόνο 17. Όπως βλέπετε είναι αποκολλημένο. Είναι από το 1972, από το Φεβράριο, και έχει μέσα 100 σελίδες. Πολύ ωραίο περιοδικό, πιο ωραίο από το Τριαμόλα, το 300 που δείξαμε πριν. Καλύτερα χρώματα, πιο ωραίες ιστορίες. Γεμάτο περιοδικό, έχει τα πάντα μέσα και σπαζοκεφαγίες, παιχνίδια, όλα. Δεν γινόταν φυσικά να μην κάνουμε βίντεο με το καινούριο Donald, το οποίο μας το ζητάει ο φίλος μας εδώ, όπως βλέπετε, πάρα πολύ καιρό. Αυτό είναι το τεύχος του Απριλίου, το καινούριο της καθημερινής του Donald, μηνιαίο περιοδικό σε χαρτί ηλουστρασιών και όχι όπως τα προηγούμενα που είδαμε που είναι παλιά, χαρτονένια. Βλέπουμε έχει 132 σελίδες. Ένα μεγάλο τεύχος. Αυτό ήταν λοιπόν και το σημερινό βίντεο. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Θα εκτιμούσαμε πολύ να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μας και ένα like στο βίντεο. Επίσης θα θέλουμε να πούμε πολλά ευχαριστώ για τις 1000 προβολές που φτάσαμε στο προηγούμενο μας βίντεο. Δεν έχουν ξαφτάσει τόσες πολλές προβολές. Και ευχαριστούμε γενικότερα για όλη τη στήριξή σας που δείχνετε στα τελευταία μας βίντεο. Αυτά είχα εγώ να πω λοιπόν. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Καλή συνέχεια!